Libero 107,4. Νιώθει. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ξεσηκώνει το γήπεδο. Ναι. Είναι πάντα εκεί, με βροχή, με χιόνια, με ήλιο, σε δύσκολα παιχνίδια, σε πιο εύκολα παιχνίδια. Πάντα εκεί, ένα έμβλημα πραγματικό. Η τρομπέτα του είναι αυτή που με τη μελωδία της δίνει τον παλμό και βοηθά και τους οπαδούς να ξεσηκώσουν και να εμψυχώσουν και να στηρίξουν την μέσα ομάδα. Έξω, Επίσημος τρομπετίστας της Εθνικής Ελλάδος. Βεβαίως. Καλεσμένος σε όλα τα παιχνίδια να είναι εκεί και να δίνει το ρυθμό και στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κάθε χρόνο για τις υποχρεώσεις τους. Δίστανται οι απόψεις μεταξύ άνω και κάτω ανογείων. Uh-huh. Πού ανήκει και οι δύο κοινότητες μαλώνουν πού ανήκει ο Τάσος του Τροπατήσα, στα άνω ανόγια ή στα κάτω ανόγια. Ναι, και εγώ θα μάλωνα, και εγώ θα τον διεκδικώ. Έχει γράψει τη δική του ιστορία, σίγουρα θυμάται παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων που δίνουμε τα εισιτήριά μας, φυσικά του ΠΑΟ και της ΑΕΚ, είναι κοντά μας. Τον έχουμε, έλα Τάσο. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται ρε Τάσο, τι γίνεται ρε παλιό αδέρφη. Γεια σου φίλε Γιώργο, καλώς όρισες στη Μακεδονία, καλώς όρισες στην Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ, είπα να φύγω, να αφήσω, πώς λέγεται ρε το τραγούδι, μα πού να πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Να αλλάξω καλά τα διαβολή. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά και μέρα που είναι σήμερα θέλω να ακούσω γιατί από ό,τι μαθαίνω ένα δικό σου πρόβλημα προσωπικό, όχι τραγικό για να μην φοβάται ο κόσμος που σε αγαπάει, ένα ευχάριστο δικό σου πρόβλημα θα σε αναγκάσει να μην έρθει σήμερα στο γήπεδο και επειδή ο λαός θέλει να ακούσει την τρομπέτα σου και εγώ προσωπικά να την ακούσω και να ανατριχιάσω, αν την έχεις δίπλα ρίξε μας ένα κομμάτι. Αμέσως. Ευχαριστώ. Αυτά είναι. Περνάει σήμερα η ΑΕΚ! Χιλιάδες κόσμος από τώρα αρχίζει να κατευθύνεται στο γήπεδο! Βρέχει παόκια! Sold out θέλω σήμερα να την καταλάβουνε ότι ο μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ και η αρμάδα του Ιβάν επανέρχεται και δεν περνάει από την Τουμπάρα τίποτα! Θα λιώσουνε τα τσιμέντα! Μου λέγε ένας φίλος. Γι' αυτό και εμείς δώσαμε τώρα το σύνθημα. Ναι, βέβαια. Αφού δεν θα είναι εκεί ο Τάσος με την τροπέτα, τους ξεσήκωσε τώρα. Έχει όμως να μας πει τίποτα, τι λες, ρε Αποστολή. Δεν ξέρω, θυμάστε κάτι από παιχνίδια έτσι μεγάλα, δυνατά που αφήσα. Πολλές όμορφες στιγμές. Μάιος 1976. Oh. 89. 1-0 γκολ Γκουερίνο. Ίσο πρωτάθλημα. Α, βέβαια, τότε που ανέβηκε πάνω στο... Ναι, παιδιά, τι ανέβηκε. Όλοι είμαστε παιδιά της 4 και την εποχή. Ήμουν 16 ετών. Εγώ δεν είχα γεννηθεί τότε, το έχασε το μάτς. Εγώ ήμασταν, ναι. Θα πήγαμε από τις 12 το μεσημέρι και το μάτς ήταν 6 ώρα το απόγευμα. Και εγώ ήμασταν ο κόσμος. Κάη και Τούμπα. Πρωτάθλημα, πρώτο πρωτάθλημα. Το έχεις αυτό το γκολ. Κάτσε, έχω σώτο εδώ πέρα. Παρακαλώ. Κάτσε λέω αυτό το μάτς που... Στο 89 ο Νέτο που πήραμε το πρωτάθλημα, μετά παίξαμε τον Απόλλωνα, χάσαμε εδώ μέσα στη Τούμπα, ξανά στάρει ότι θα χάσουμε το πρωτάθλημα, αλλά πήρε ήδη η νίκη επί της ΑΕΚ, το πήραμε και μας ανέβησε στα ουράνια. Πρώτο πρωτάθλημα στην Ελλάδα, πρώτο πρωτάθλημα στον κόσμο ήταν για μας και ήταν οι μεγαλύτερες στιγμές. Στιγμές που δεν ξεχνούνται εκεί με τα παιδιά της εκείνη γενιά. Για να τα ακούσουμε. Στον Αποστολίδη. Φάουλ του Τόσκα. Στον Αποστολίδη. Δύο λεπτά να λήξει το παιχνίδι, 0-0. Και ένα φάουλ έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αρκετά μακριά από την εστία του Σιδηρόπουλου. Σιδηρόπουλου, βέβαια. Παίρνει φόρα να το χτυπήσει ο Κούδας. Άντε ρε Γιώργο.
Τι μας έβαλες τώρα, ρε Σωτή. Τι με θύμισες, ρε Τασούλη. Είναι στιγμές με την Άκη, ήταν ένας μεγάλος αντίπαλος για μας. Σε πολλά παιχνίδια, διάφορα τα σκόρ ήταν ανάμεικτα που λένε. Απλώς ήταν μία από τις μεγαλύτερες ομάδες σε ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ήταν μεγάλη ομάδα και έπρεπε να την κερδίσει. Και την κέρδιζε πάρα πολλές φορές. Ήταν στιγμές που ήμασταν παιδιά της δεκαετίας του 70, περάσαμε και ζούμε αναμνήσεις από εκείνη την εποχή. Εποχή που δεν ξεχνιούνται σήμερα. Εύχομαι οι νεότεροι παοξίδες να νιώσουν αυτό με τον Σαββίδη που έφτιαξε τη μεγάλη ομάδα και θα τη φτιάξει μεγάλη ομάδα, να ζήσουν αυτές τις μέρες που ζούσαμε εμείς εκείνη την εποχή. Είμαστε παιδιά της εποχής εκείνης, παππούδες σήμερα στο γήπεδο, αλλά εσείς δεν εγκαταλείπουμε τις δυνάμεις μας. Εσύ είσαι παλιό γερί, εμείς τι δουλειά έχουμε, αλλά είμαστε, είμαι θα λες. Παιδιά, βάζει και εμένα τώρα. 20 Νοεμβρίου το 1975 με πήρε από το χέρι ο Λαβρέντης εκείνη την εποχή. Ο Λαβρέντης, για να γνωρίζουν τα πάντα, από τα ιδρυτικά μέλη της Νεάπολης. Τη Νεάπολη, σα την 4. Τη Νεάπολη. Πληρώνω 40 χρόνια στη Τούμπα. Για μένα είναι μεγάλες στιγμές. Πολύ μεγάλες στιγμές που έχω ζήσει. Δεν μετράω για τις πίκρες μου, γιατί όταν είσαι παοξής δεν μετράνε τις πίκρες. Οι ομορφιές είναι η κερκίδα, ο κόσμος, ο διπλανός που κάθεται, που αγωνεί για το αποτέλεσμα, ο άλλος που κάνει το καλαμπούρι, ο άλλος που γελάει, ο άλλος που κλείνει. Αυτά τα συναισθήματα δεν μπορούν να λείψουν από τον ΠΑΟΚ. Είμαστε πολύ πολύ περήφανοι που είμαστε ο λαός του ΠΑΟΚ. Και είμαστε από τις παλιές γενιές. Έχουμε συνειότητες να τα ζήσουν όλα. Πιστεύω ότι σήμερα θα γίνει ένα δυνατό παιχνίδι, ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα, να μην πούμε ότι είναι εύκολο. Κοίταξε, ποιοτικά ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι καλύτερος. Όχι νομίζω, είναι καλύτερος. Είναι μία, έρχεται από ξεκούρεση που λένε, από μία κατηγορία τρίτη εθνική, έχουν διψασμένη για ένα πρωτάθλημα, πρέπει να σοβαρευτούμε. Δηλαδή και όποιος διψάει θα έρχεται στην Τούπα και θα περνάει, ρε μεγάλε. Όχι, θα φάνε μια τεσάρα, μη μασάτε! Βρε τέσσερα, δεν ούτε Γιώργο ούτε... Συμφωνώ, εγώ συμφωνώ ότι να μην πέσουμε σε καμία παγίδα, γιατί είναι υπότροποι. Δεν θέλω να πέσουμε σε κάποια παγίδα, θέλω να πω με επισημάνω του λαού του ΠΑΟΚ, να υπομονή μέχρι να λήξει ο αγώνας, να συμπαρασταθεί την ομάδα του με υγιείς συνθήματα για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι κίνδυνος υπάρχει, ένας κίνδυνος για να μην μας τιμωρήσουν. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουμε με λίγη υπομονή. Και με έναν λαό οπωσδήποτε διψασμένο για την νίκη. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι η ηχητική βία είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο γήπεδο και αυτό γίνεται αιτία να γουστάρει και να ξεδίνει ο κόσμος να πηγαίνει στο γήπεδο. Ακριβώς. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται μέχρι τα κάγκελα. Από τα κάγκελα και μέσα θα πρέπει να αφήνουν τους ποδοσφαιριστές να κάνουν. Δηλαδή ρήψεις αντικειμένων απαγορεύεται διαροπάλο. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να ακούσω και κανένα μπινελίκη, ρε φίλε. Τώρα διάβαζα και τι. Αλλά επιβάλλεται, αλλά είπαμε. Αυτά που επηρεάζουν είναι να μην τιμωρηθούμε. Για μισό λεπτό, έλα Αποστολία. Διάβαζα τώρα για την τοποθέτηση του Γιάννη Αθανασιάδη, τον εκ των υπευθύνων ασφαλείας της ΠΑΕΠ. Γιαννάκης. Είναι από τα δικά μας τα παιδιά. Έχει χαιρετίσματα, προχθές τον είδα. Πού έρχεται τον είδα. Γυμναζόμαστε δύο μέρες. Γυμνάζεσαι με τον Γιαννάκη να μου τον δώσει. Τον έχω εκεί bodyguard. Και να... Δεν είναι αποκλειστικότητα του ΠΑΟΚ. Είχε και ένα μαγαζί που είχε και ναι, μου είπε, μου είπε, ναι. Εκεί τα, μου είπε κάτι ήτανε εκεί, τα πίνατε, κάνατε, μια χαρά περνούσατε. Και περνούσαμε μετά τι τα αυτά, είστε. Γιατί τότε τελειώναμε 2 η ώρα το ραδιόφωνο και πήγαινα από εκεί πέρα, με γερνούσε και κανένα ποτάκι. Ωραίος ο Γιάννης και πολύ καλό παιδί. Ο Γιάννης λοιπόν, ο Αθανασιάδης, Ατήλας, έτσι τον ξέρετε όλοι. Ναι, ναι. Δεν έπαιξε με τις λέξεις, ήταν σαφής, πλέον είναι κανονισμοί. Εμείς τον ξέρουμε ο Γιάννης, τον έχουμε πει, τον ξέρουμε μικρό. Γιάννη του τέρας. Πλέον οι κανονισμοί. Οι κανονισμοί είναι αυστηροί και γνωρίζουμε όλοι όσοι ζούμε στον ΠΑΟΚ από μικροί πως δεν είμαστε μια ομάδα που μας χαρίζεται κανένας. Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, γιατί η δική μου εκτίμηση είναι πως μας περιμένουν στη γωνία. Στόχος των γνωστών κύκλων είναι η τιμωρία της Τούμπας για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Έτσι τόνισε αρχικά και συμπλήρωσε στη συνέχεια. Πρέπει να βοηθήσουμε την ομάδα, να την προστατέψουμε. Γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια που την πιστεύουμε όλοι και δεν πρέπει να δώσουμε κανένα δικαίωμα. Απαγορεύεται να μπει κάποιος στο γήπεδο, έστω και σε πανηγυρισμό, απαγορεύεται να ανάψει έστω και ένας πυρσός. Σιγά μην ανάψουμε και κανένα τσιγάρο, ρε Γιάννη. Μην μας τρελαίνεις τώρα, μην ανάψουμε κανένα πυρσό. Τώρα στην 4 πίσω, μην το πετάξεις μέσα.
Γίνεται χωρίς αυτό. Εντάξει, έρχεται ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μπαίνει μέσα κόλκας. Έλα Σταύρο, έλα. Έλα. Λοιπόν, μια και έχουμε τον Τάσο, να κάνουμε την κλήρωση από τα εισιτήρια. Λοιπόν... Δώσε μας, Γιάννη. Τάσο, πέντε νούμερα από το 1 μέχρι το 41. 28. Το 28 είναι 868. Μισό λεπτό. 28. Άλλο. Καρτασίδης Αναστάσιος. 52. Το 52. 17. Μισό λεπτό, βρε. Αυτός είναι αλλά καλή σεζόν. Δεν λέει για ειστήριο όμως. Μέχρι 48 είπαμε. Ναι, ναι, σωστά. Εδώ. Το... Καλά εδώ. Ο 292. Γιο... Ξανθόπουλος. Το τελευταίο ήταν, να ξέρετε, το νούμερο 48. 292. Το 48 είπες. Ναι, είπε 52, αλλά βάλαμε το τελευταίο. Ωραία. Άλλο ένα. Μέχρι πότε, πώς είπατε. Μέχρι το 48. 33. Το 33, μια ζεστή, μια κρύα, Τάσο. Ναι. Το 0-28. Ο 0-28. Άλλο. Δεν σε κάνα μικρό, ρε. Το 0-5. Το 5. Ο 2-92, το ευγή ήταν αυτός εδώ, ρε, όχι, το 5 είπε. Ο 146 και... Το 0-1. Και το 1, ο 0-31. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα από ό,τι είσαι, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας.